Ο πρόεδρος Biden έχει πει ότι υπάρχει μια ευδιάκριτη πιθανότητα η Ρωσία να εισβάλλει ξανά στην Ουκρανία, αυτό το μήνα, και ο Λευκό κο και οι σύμμαχοί του έχουν πει ότι, αν συμβεί αυτό, θα θεωρηθεί όχι μόνο επιθετικότητα εναντίον ενός συμμάχου, αλλά επίθεση κατά των βασικών αρχών τη ευρωπαϊκή ασφάλεια που διατήρησαν τη σχετική ειρήνη στην Ήπειρο από το τέλο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με το CBS News, νέες εικόνες που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα από τη δορυφορική εταιρεία Maxar δείχνουν ότι η στατιωτική συσσόρευση του Πούτιν συνεχίζεται στην Κρυμαία, στα βόρεια της Ουκρανίας, στη Λευκορωσία και στα ανατολικά της σε ρωσικό έδαφος. Στι 3 φεβρουαριου εξι έξα Αμερικανικά F-15 και το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ έφτασαν σε αεροπορική βάση στην Εστονία. Τα αμερικανικά F-15 που βρίσκονται τώρα στην Εστονία, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, που μοιράζεται χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, εντάχθηκαν στα βελγικά F-16 ως μέρος μιας πολυεθνικής δύναμης που διεξάγει αεροπορικές περιπολίες κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με τη Zero Hedge, η συμμαχική αεροπορική διοίκηση του ΝΑΤΟ αποκάλυψε ένα περιστατικό αναχέτηση 5 Πέμπτη, καθώ οι εντάσει παραμένουν στα άκρα. Τα αμερικανικά F-15E ανακατεύτηκαν και αναχέτησαν ρωσικά μαχητικά που δρούσαν κοντά στον εναέριο χώρο των συμμάχων πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, ενώ οι νορβηγικά και βρετανικά αεροσκάφη αναχέτησαν ρωσικά αεροσκάφη που πετούσαν από την Μπάρετζ στη Βόρεια Θάλασσα την 5η Φεβρουαρίου 2022, ανέφερε σε μήνυμα που αναρτήθηκε στον ιστό το η αναχέτηση που έγινε βόρεια τη Σκωτία ήταν η δεύτερη τέτοια αναχέτηση κοντά στη Βρετανία μέσα σε πολλέ ημέρε και αναφέρθηκε ευρέω ενώ το περιστατικό στη Βαλτική θάλασσα δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένω. Το ΝΑΤΟ στα τέλη του περασμένου μήνα ανακοίνωσε ότι πρόσθετε δυνάμει βρίσκονται σε επιφυλακή καθώ μερικέ χώρε έστειλαν φρεγάτε και μαχητικά αεροσκάφη στην Ανατολική Ευρώπη εν μέσω φόβων για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η οποία, αν και χαρακτηρίζεται ω επικείμενη από το Λευκό Οίκο, δεν έχει υλοποιηθεί. Ο ρωσικός στρατό έχει ήδη αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή, έχει ξεκινήσει ναυτικέ ασκήσει στη Βαλτική και έχει ρίξει πυραυλικά συστήματα και στρατεύματα στη Λευκορωσία. Η Μόσχα λέει ότι είναι μόνο για ασκήσει, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την παρουσία στη βόρεια γείτονα τη Ουκρανία ή στην Κρυμαία ω πιθανού δρόμου για εισβολή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.